Φίλες, φίλοι, γεια σας. Σημερινός καλεσμένος της εκπομπής είναι ο κύριος Φίβος Δελιβοριάς, ένας νέος, από τους πιο νέους καταξιωμένους συνθέτες, μουσικούς, στιχουργούς. Πώς να σε πω, Φίβε? Έτσι, μουσικός και ό,τι ήθελε προκύψει. Σωστά. Δηλαδή με στίχους, με λόγια, τραγουδιστής, ξέρω. Να μας παρουσιάσει και το φίλο σου, το Δημήτρη. Είναι εδώ ο Δημήτρης ο Παπαλάμπρου. Φοβερός κιθαρίστας και συνεργάτης εδώ και 3 χρόνια. Γεια σας. Και πολύ φίλος. Μπορείς να τον παρουσιάσεις, να κάνεις μια εκπομπή μαζί του. Ναι. Θέλω να σε ρωτήσω, Φίβο, σαν δημιουργός, πιστεύεις ότι βρίσκεσαι στην κατάλληλη εποχή? Τι θέλω να πω με αυτό, ότι αν έβγαινες πριν 10-15 χρόνια, όπου το τραγούδι, επικρατούσε το τραγούδι, ας πούμε, το πιο, να το πούμε, το τραγούδι της πίστας, την εποχή της ταραχής. Μήπως κάποιοι άνθρωποι σαν εσένα εκείνη την εποχή δεν θα μπορούσαν να εκφραστούν τόσο εύκολα όσο αυτή την εποχή? Δεν ξέρω. Κοίταξε, εγώ δεν πιστεύω ιδιαίτερα στις εποχές. Πιστεύω στη δημιουργική ορμή που υπάρχει μέσα μας, ας πούμε, και η οποία είναι αδύνατο να μην βγει σε οποιοδήποτε καιρό. Κάθε εποχή έχει και τις προκλήσεις της. Βέβαια, την εποχή τη σημερινή που το έντεχνο τραγούδι πάει καλά. Ναι. Έτσι, αυτό δείχνουν και τα μαγαζιά που γεμίζουν. Και σε αυτά που πας και παίζεις εσύ, δείχνει ότι η εποχή είναι πιο δεκτική η σημερινή. Ναι, κάτι συμβαίνει. Ίσως πριν 10-15 χρόνια να υπήρχαν προβλήματα με τις εταιρείες. Δηλαδή η αργοπορία, ξέρω εγώ, του να βγουν συνθέτες σαν τον Περίδη ή το Μάλαμα και όλα αυτά, να ήταν περισσότερο στην μόδα και στο ύφος που αποζητούσαν οι εταιρείες. Είπες αυτά τα δύο ονόματα. Όλοι σήμερα, άμα διαβάζεις συνεντεύξεις που λένε ποιους συνθέτες της εποχής μας, λένε, σε παρακαλώ, πρέπει να πεις ένα ακόμη όνομα. Και ένα τρίτο. Εγώ θα έλεγα και η Μισκούμπρια. Ωραία. Σαφώς. Είσαι και φίλος με τα παιδιά. Είμαι έτσι. Πολύ φίλος με τα παιδιά. Και όσο περίεργο και αν φαίνεται αυτό, γιατί όλοι λένε, μα αυτή hip hop, εσύ έντεχνο και καλά, εγώ δεν πιστεύω σε αυτούς τους περιορισμούς. Ναι, θα πούμε για αυτά. Πιστεύω στο να ψάχνουμε, ναι, σύγχρονο ελληνικό τραγούδι, να βρίσκουμε έναν τρόπο να ανακαλύπτουμε τις μαγικές δυνάμεις που κρύβονται πίσω από την καθημερινότητα και να τις αποκαλύπτουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε την εκπομπή με ένα κομμάτι, μια μποσανόβα. Μποσανόβα. Του Ισαΐα. Του Ισαΐα. Ίσως και να είχαμε παντρευτεί, ίσως και να είχαμε ήδη παιδιά, κουμπάρο σπίτι πεθερικά. Ίσως να φοράγες μπικούτι και μια ρόμπα μισανοιχτή, να μπαίνει ο ήλιος, να βλέπω το φως, να πάβει ο αέρος, να είναι τυφλός. Δεν θα ήταν πια μελαγχολική στην κερατέα και στο γραμματικό, στις σούβλες τα παλιά μας. Εγώ το έχω πέρασει αυτό το στάδιο κι είναι το σπίτι μου άδειο. Βγαίνω νύχτα, κοιμάμαι πρωί. Τα αστέρια βλέπεις μόνο ζώδια και της καρδιάς τα επεισόδια, προτιμάς να τα δεις στη TV.
διαφημίζονται άδικα. Τα φωτοάλμπουμ θα μένουν λευκά, ρύζι θα τρώμε μόνο λαπά. Εμείς δεν ζούμε σ' άλλη εποχή, η μοίρα μας δεν θα ξεσάφτει. Ο ουρανός δεν κρύβει από πάνω Θεό, κι εσύ είσαι εσύ κι εγώ είμαι εγώ. Εγώ που έχω πέρασει αυτό το στάδιο κι είναι το σπίτι μου άδειο, γένω νύχτα, κοιμάμαι πρωί. Κι εσύ στα αστέρια βλέπεις μόνο ζώδια και της καρδιάς τα επεισόδια. Προτιμάς να τα δεις στη βιβλία σολάκι. Βλέπεις μόνο ζώδια και της καρδιάς τα επεισόδια. Προτιμάς να τα δεις στη TV. Θέλω να μου πεις, Φίβο, εκτός από τη μουσική, με τι άλλα πράγματα ασχολείσαι? Έχεις κάνει κάποιες σπουδές? Όχι, είμαι αγράμματος. Είμαι ακαλλιέργητος άνθρωπος. Καλά, αυτό αποκλείεται. Γιατί από τον τρόπο που γράφεις, πιστεύω ότι είσαι ποιητής. Η αλήθεια πάντως είναι ότι είμαι ημιμαθής σε όλα τα επίπεδα και στη μουσική. Στη μουσική δεν παίζεις κάτσι, μια χαρά, παίζεις κιθάρα, γιατί? Ναι, απλά δεν μπορώ να πω ότι έχω τη δυναμική ενός κλασικού κιθαρίστα, ξέρω, και τις γνώσεις. Είμαι εμπειρικός τελείως. Παίζεις ακριβώς αυτό που θέλεις να παίξεις για να εκφράσεις τα τραγούδια σου. Νομίζω ότι το τραγούδι είναι ένα ξεχωριστό είδος τέχνης που έχει δικές του νομοτέλειες. Δηλαδή δεν πρέπει να το αντιμετωπίσουμε σαν την καθαρή μουσική, ξέρω, ή σαν την ποιήση. Είναι ένα τελείως δικό του, τελείως αυτόνομο πράγμα, το οποίο σε προσγειώνει σε σχέση με την ποιήση, ας πούμε. Σε περιορίζει σε σχέση με τις μουσικές δυνατότητες, αλλά μέσα σε όλο αυτό το μικρό πραγματάκι που διαρκεί 2 λεπτά, περνάει ένα γρήγορο αεράκι. Αυτό πρέπει να περάσει για να κάνεις ένα καλό τραγούδι, το οποίο σου δίνει μια ουσία ίσως και μεγαλύτερη από ότι ξέρεις κάτι πιο μεγάλο επίβολο. Εμένα μου αρέσει πολύ το τραγούδι και λυπάμαι πάρα πολύ που στη φάση που είμαστε, ας πούμε, έχει λιγάκι φιλολογικοποιηθεί. Δηλαδή περνάμε μια φάση στίχου έτσι πολύ φιλολογικού και που δεν έχει και πολύ σχέση με αυτό το λιτό πράγμα που πρέπει να είναι. Εσύ γράφεις πάντως βιωματικά. Δηλαδή, ας πούμε, το κομμάτι που θα παίξουμε τώρα, την Τριτοδεσμίτισσα, ναι, σου έτυχε αυτό το πράγμα. Κάποια κοπέλα που όλο διάβαζε και τα λοιπά και σε απέφευγε. Ναι. Τρίτη δέσμη. Δεσμός ή τρίτη δέσμη. Το έχεις γράψει και πολύ παλιά, όταν ήσουν μαθητής στο κομμάτι? Όχι, το έγραψα μόλις τέλειωσα σχολείο. Συνήθως αυτό γίνεται. Πρέπει να περάσει κάποια απόσταση από μια σχέση, από κάποια ορισμένα γεγονότα μέσα στα οποία βρίσκεσαι, εξωκουκουλωμένος από αυτά. Μόλις βγεις από όλα αυτά, τότε μόνο μπορείς να τα περιγράψεις πολύ ωραία και να βρεις και το κρυφό του παιχνίδι. Πάμε να το παίξουμε και να πω εδώ ότι το κομμάτι είναι λαϊκό. Είναι λαϊκό τραγούδι. Και στο δίσκο με μπουζούκι βλέπω λοιπόν ότι περνάς και από την γκάμα τη λαϊκή, χωρίς προκαταλήψεις, θα έλεγα ότι έχεις και ένα δικό σου στυλ γραφής, χωρίς ρεφρέν, κατεβατώ το πράγμα, αν και εδώ έχουμε ρεφρέν, έτσι. Ναι, εδώ στην Τριτοδεσμίτισσα. Και μπλέκεις και τους δρόμους, δηλαδή, ενώ υποτίθεται ότι αυστηρά στη λαϊκή μουσική ένα κομμάτι είναι ουσάκα, ας πούμε, από την αρχή μέχρι το τέλος. Εδώ με μπέρδεψες και λίγο με την εισαγωγή, ξεκινάς μινόρε και μετά το κάνεις ουσάκα. Λοιπόν, πάμε να το παίξουμε.
7, 8, 9. Νομίζεις θα γελάσεις κι όλο μας λες πως φέτος θα περάσεις. Κι όλο σε παίρνουμε στο σπίτι και δεν απαντάς ποτέ, τι αποστηθίζεις τα ρητά του Μοντεσκέ. Σου λέμε μια γλυκιά κουβέντα κι άλλο τίποτα δεν λες, μόνο Καρτάγκο κι Βιτάς δεν λέντα έστ. Θα'ρθώ στο σπίτι σου αύριο κρατώντας ανθοδέσμη. Μήπως μου πεις την πρώτη μας καρδούλα μου δεσμό, η τρίτη δέσμη. Μήπως μου πεις την πρώτη μας ψυχούλα μου δεσμό, η τρίτη δέσμη. Θέλεις να ξεχάσεις και μπλεχτικές μ' αυτές τις εξετάσεις. Και στις Ελλάδας της αρχαίας ψάχνεις το συντακτικό, ενώ το κρύβεις στα ματάκια σου τα δυο. Στις αγκαλιάς μου έλα πάλι το κρυφό αναγνωστικό, κι ας τον παπά σου να σε θέλει νομικό. Θα'ρθώ στο σπίτι σου αύριο κρατώντας ανθοδέσμη. Μήπως μου πεις την πρώτη μας καρδούλα μου δεσμό, τη τρίτη δέσμη. Αρχαία και λατινικά μας φάγανε ένα χρόνο. Κι άλλη μια έκθεση, αγάπη μου, γράψε δυο λέξεις μόνο. Γράψε δυο λέξεις μόνο. Γράψε δυο λέξεις μόνο. Θέλω να μου πεις, Φίβο, για τα live σου και αν έχεις δική σου ορχήστρα. Δική σου μπάντα. Έχεις τον Δημήτρη εδώ. Βεβαίως, παρέα. Δική μου μπάντα με προεξάρχοντα τον Δημήτρη. Για να μας πει ο Δημήτρης πόσο καιρό είσαστε μαζί. Είμαστε με το Φίβο 3 χρόνια, μπορεί και παραπάνω. Έχουμε συνεργαστεί πάνω από 200 live, μου έλεγες. Πρέπει να είναι 200 και παίρναμε ωραία. Συνεννοούμαστε και επικοινωνούμε. Είστε φίλοι. Και μέσα από την προσωπική σχέση, δεν θα ήθελα να πω μόνο για τη φιλία, γιατί είναι και το μυστικό μιας μουσικής, ας πούμε, σκέψης, που χωρίς να έχουμε βρεθεί ίσως πολύ συχνά, θα παίξει κάτι και θα καταλάβω πώς θα το γεμίσω ή πώς θα το κάνω. Είναι κάποια πράγματα που δεν λέγονται με λόγια. Το είδα, παιδί, σε ένα καινούριο κομμάτι που δεν το ήξερες, πόσο στην πρόβα που κάναμε, πόσο... Ναι, καταλαβαίνω το παίξιμό του. Όταν παίζει πολλά, εγώ παίζω λίγα και αντίστροφα. Προτιμώ το δεύτερο, βέβαια. Πάντως παίζει ρόλο και η φιλία σε ένα ντουέτο σαν βέβαια, εσάς. Παίζει ρόλο πόσο σέβεσαι τον άλλον, πόσο είσαι ειλικρινής μαζί του και... Με βλέπεις σαν φίλο, ο Δημήτρης. Όχι, ναι, ναι, είμαστε πολύ δεμένοι με όλο τον γκρουπ. Δηλαδή, και εγώ το θεωρώ πολύ σημαντικό αυτό που λες, περί φιλίας. Ναι, στις εμφανίσεις, πες μου, με το Σαββόπουλο όταν έκανες, είχες το δικό σου γκρουπ. Είχα πάρει δύο από τους μουσικούς. Το κατακατάφερες και πήρες δύο, έτσι. Ναι, επειδή έχει και εκείνο το δικό του, απλά τον παρακάλεσα και του ζήτησα να οπωσδήποτε να υπάρχουν και... Θα αισθανόσουν πιο άδειος, πιο...
Θα αισθανόμουν ότι δεν θα βγαίνει απόλυτα αυτός ο ήχος που χρειάζομαι για να πετάω όταν είμαι πάνω στη σκηνή. Αν μπορώ να διηγούμαι αυτό που θέλω στον κόσμο και να αισθάνομαι ότι πίσω μου υπάρχει αυτή η συνεννόηση. Είχα έρθει σε αυτή την παράσταση και σε είδα το Σαββόπουλο, τον αντιμετώπισες και με πολύ. Με μεγάλη αγάπη. Με... Ναι. Εντάξει. Πήρες πολλά από το Σαββόπουλο. Πάρα πολλά. Μα το Σαββόπουλο έτσι κι αλλιώς. Το πρώτο πράγμα που με έκανε να θέλω να γίνω τραγουδιστής, να γράψω τραγούδια, να κάνω όλα αυτά, ήταν ο δίσκος Τραπεζάκια Έξω, τον οποίο τον άκουσα εγώ 9 χρονών, τελείως τυχαία, γιατί μου είπε ένας συμμαθητής μου ότι έχει τη λέξη μαλάκα στο πρώτο τραγούδι. Και τον έβαλα, τον πήρε ο πατέρας μου και τον άκουσα εγώ. Και μου φαίνεται πολύ περίεργο ένας άνθρωπος να ουρλιάζει, ξέρεις, να λέει όλα αυτά, να έχει την περίεργη φωνή, να λέει περίεργες λέξεις. Τις οποίες δεν καταλάβαινα καθόλου, αλλά έλεγα ότι αυτό το πράγμα αξίζει και να το καταλάβω και να το κάνω κι εγώ. Ένα τέτοιο πράγμα. Σε έχει επηρεάσει λοιπόν ο Σαββόπουλος. Ναι, οπότε πολύ η συνεργασία μαζί και συνεχιστή... ήταν κάτι υπέροχο. Πολλοί σε θεωρούν και συνεχιστή του. Αηδίες, δεν υπάρχουν συνεχιστές. Δηλαδή, ξέρω εγώ, δεν νομίζω ότι υπάρχει. Άλλη εποχή σημερινή, άλλη εκείνη που ξεκίναγε. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει η έννοια του συνεχιστή με αυτήν την έννοια. Συνεχίζει ένα πρόσωπο. Απλά συνεχίζει μια αλυσίδα που υπάρχει. Από πολύ παλιά μέχρι τώρα, η οποία είναι μια αλυσίδα που ενώνεται μέσα από το νόημα και όχι μέσα από τα πρόσωπα, τις μορφές, ξέρω εγώ. Εσύ, εκτός από τον Σαββόπουλο, ποιους άλλους τα ονόμαζες που σε επηρεάσαν? Με επηρεάσαν πολύ, πάρα πολλοί λαϊκοί συνθέτες, κυρίως ο Τσιτσάνης, ο Βαμβακάρης, ο Τούντας και ο Άκης Πάνου. Δηλαδή αυτοί οι τέσσερις, και ο Γιώργος Ζαμπέτας βέβαια πάρα πολύ, μελωδικά. Ο Μάνος Χατζηδάκης πολύ. Πολύ, ναι, φαίνεται αυτό. Και πολύ ξένοι επίσης. Mm-hmm. Δηλαδή, πολύ ξένος κόσμος. Αλλά και πάρα πολύ, με επηρεάσαν πολύ στιχουργοί, ο Ρασούλης, ξέρω εγώ, η Κριεζή. Πολλά πράγματα, ξέρω, και πιο καινούργια. Πάμε να παίξουμε, να δοκιμάσουμε, να παίξω κι εγώ με το Σάζι παρέα σας, το Αφού δεν μ' αγαπάς. Αφού στις δισκοτέκ μου κουνιέσαι με νησιώτικα, αφού με ένα σου κλικ με βυθίζεις το παράπονο, για πες μου γιατί εγώ σαν τον τρελό εννοώ να πέφτω σαν δραχμή στη σχισμή που έχει στο στήθος σου, να κλέβω τραγουδάκια μονάχα από το κήπο σου, να κάνω τον κομπέρ στα θεάματα της νύχτας σου, και εσύ να μη με κοιτάς, να μη μιλάς του τρελού με διαμάντια και ρουμπίνια, τη μιζεριά και την κρίνια θα σου στολίσω και με ελληνικά ψηφία της καρδιάς σου τη μαφία θα ξεκληρίσω. Στην Ομόνια, αφού δεν ξεχωρίζεις τα αγκάθια απ' την εικόνια, αφού και το φεγγάρι το βγάζεις σε λογαριθμούς, για πες μου γιατί εγώ σαν τον τρελό προσπαθώ να φτιάξω ένα γοβάκι που να χωράει το πόδι σου, μια πίστα να χορεύεις, να χαιρετώ η ρόδι σου, τεράστιους προβολείς να φωτίζουν τη σπατάλη σου, και εσύ να μη με κοιτάς, να μη μιλάς του τρελού με διαμάτια και ρουμπίνια, τη μιζεριά και την κρίνια θα σου στολίσω, και με ελληνικά ψηφία της καρδιάς σου τη μαφία θα ξεκληρίσω. Κι ας θες στις δισκοτέκ να κουνιέσαι με νησιώτικα,
Εγώ θα πέσω σαν δραχμή στη σχισμή που έχει στο στήθος σου. Καλό. Φίβο, συμπράξαμε μαζί σε ένα δίσκο από τα ημισκούμπρια και χωρίς να γνωριζόμαστε. Και μάλιστα πήγα εκεί στην απονομή και χαιρετηθήκαμε, γνωριστήκαμε εκεί πέρα. Πώς το βλέπεις αυτό το πράγμα που γίνεται στις μέρες μας? Δηλαδή, να γίνεται ένας δίσκος και οι δημιουργοί μεταξύ τους, οι συντελεστές του δίσκου, να δουλεύουν από φαξ, ας πούμε, όπως οι Dead Can Dance που γράφουν τραγούδια μέσω ίντερνετ. Ναι, εμένα δεν μ' αρέσει αυτό. Δηλαδή θα ήθελα πάρα πολύ να υπάρχει ένα μπούγιο μέσα στο στούντιο. Όπως δεκαετία 60-70, ναι, έμπαινε ο Ζαμπέτας με τα μπουζούκια. Να υπάρχουν φαγητά, γυναίκες, ιστορίες, άνθρωποι από εδώ και από εκεί, όσοι συντελεστές γίνεται, να γνωριζόμαστε όλοι και να βγαίνει μέσα από αυτό το πράγμα μία φωνή, ένα συγκεκριμένο πράγμα. Αυτό θα μου άρεσε πολύ. Απλώς τεχνολογικά, ξέρω εγώ, έτσι όπως έχουν πάει τα πράγματα, οι παραγωγές γίνονται πιο άνετα και πιο εύκολα με τον άλλο τρόπο. Με ένα-ένα τα όργανα σε βρίσκει σύμφωνο αυτό, έτσι γράφεις εσύ? Κοίταξε, εγώ δουλεύω με το Θήμιο τον Παπαδόπουλο. Έχω παραγωγός μου, είναι ο Θήμιος Παπαδόπουλος. Και έχουμε τόσο καλή ιδιαίτερη σχέση και προσωπική και χημεία μεταξύ μας, που το ότι δουλεύουμε έτσι δεν με ενοχλεί. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση όμως θα με ενοχλούσε. Δηλαδή, αν έκανα μόνος μου τις παραγωγές, θα προτιμούσα να το κάνω έτσι στάνι. Ναι, με παρέα, ας πούμε, όλοι μαζί. Όπως δεκαετία 60-70, ας πούμε, οι κλασικές ορχήστρες της Κολούμπια που γράφαν όλοι μαζί. Ναι. Δηλαδή, με το Θήμιο γράφετε και τις βάσεις ένα-ένα τα όργανα. Από την αρχή τελείως. Τις βάσεις, ναι. Κάνουμε και μια προεργασία οι δυο μας αρχικά. Είτε στο κομπιούτερ, είτε με κιθάρες, είτε με. Και αφού κατασταλάξουμε στο τι θέλουμε να κάνουμε, φωνάζουμε έναν-έναν τους μουσικούς. Μου έκανε εντύπωση ένα κομμάτι, ο Όρκος, πόσο πλήρες είναι συνθετικά, γεμάτο. Μου άρεσε πολύ αυτό το κομμάτι και δεν πολύ ακούστηκε αυτό από τα ραδιόφωνα. Εγώ το άκουγα πρώτη φορά. Ναι, ναι. Ναι, είναι ένα κομμάτι που έγραψα 16 χρονών αυτό. 16 χρονών με τόσο πονεμένη μελωδία, πώς γίνεται αυτό? Ήταν η πρώτη φορά που είχα ερωτευτεί και τα είχαμε ένα κορίτσι και αυτό έφυγε για καλοκαίρι και εγώ αντί για γράμμα του έγραψα σε μια καρτούλα τους στίχους αυτού του κομματιού. Εκείνη δεν με ήθελε όμως και μου το επέστρεψε το γράμμα και έτσι εγώ κάθισα και έβαλα αυτή την πονεμένη. Θα το άκουσε άρα και το κομμάτι από πώς το έγινε το. Το άκουσε. Και τι σου είπε? Δεν ξέρω. Πάμε να το παίξουμε.
αφήσω. Θα ξαπλώθω στην αμμούδια, θα ξαπλώθω στην αμμούδια και σαν γράφει θα σβήσω. Θέλω να μου πεις τώρα, Φίβο, εάν σου κάνω μια πρόταση να πας με κάποια πολύ καλά λεφτά στο Διογέννη, ας πούμε, θα πήγαινες? Δηλαδή, εγώ δεν είμαι ρατσιστής με τα μέρη. Δεν λέω, ξέρω εγώ, ότι το τάδε μέρος είναι καλό, ο τάδε καλλιτέχνης είναι καλός, ξέρω εγώ, όλο αυτό. Απλώς πιστεύω ότι ο κόσμος που συχνάζει στο Διογέννη και ο τρόπος που φτιάχνεται ένα πρόγραμμα δεν θα μου πήγαινε. Αν όμως γινόταν με τέτοιες συνεργασίες και με τέτοιο τρόπο το χτίσιμο του προγράμματος που θα υπήρχε ένας έλεγχος, θα μπορούσαμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε, να κάνουμε κάτι καλό, κάτι ενδιαφέρον, δεν νομίζω θα είχα πρόβλημα. Mm-hmm. Δηλαδή δεν λέω ότι ο τάδε χώρος είναι ή ότι ο τάδε κοινό δεν με ενδιαφέρει. Πάντως δεν είσαι προκατηλημένος ούτε με τους χώρους από ό,τι βλέπω, τις διασκέδες, αλλά ούτε και με όσον αφορά τη δισκογραφία. Με πράγματα, διαμάντια που έχουν βγει από το χώρο, ας πούμε, το λεγόμενο σκυλάδικο. Ναι. Δηλαδή, δεκαετία 60-70, Πάνιβαλ, Music ναι, Box κτλ. Και μάλιστα, πριν παίξουμε εδώ, μου είχες πει για ένα κομμάτι που είχαμε εμείς σε κάποιο δίσκο μας, που το έχει γράψει ο Ζαγοραίος. Παραγνωρισμένος στις μέρες μας ο Ζαγοραίος, γιατί έχει γράψει τουλάχιστον δύο διαμάντια, ας πούμε, τον Αλίτη. Και τον ερωτιάρι. Αυτό το τραγούδι είχα τρελαθεί αμέσως με το που το είχα ακούσει. Και με πάρα πολλά άλλα τραγούδια. Δηλαδή, ακόμα και τώρα που ακούω σύγχρονα έτσι λαϊκά σκυλάδικα τραγούδια, βρίσκω ωραία πράγματα. Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι πρέπει να περιοριζόμαστε. Εμένα με πειράζει, ας πούμε, η έλλειψη τέχνης πίσω από όλο αυτό. Δηλαδή, το να δω έναν άνθρωπο χωρίς ταλέντο. Ή ένα κοινό το οποίο τρώει μπριζόλα και δεν ακούει, ας πούμε, ξέρω εγώ. Δεν τον ενδιαφέρει να συμμετάσχει, έστω και χορεύοντας, τραγουδώντας. Δυστυχώς αυτά τα μαγαζιά που λέγαμε πριν ισχύει. Αυτό, μόνο εκεί διαφωνώ. Κατά τα άλλα, αν δω καλλιτέχνη μέσα εκεί ή δω ένα κόσμο να συμμετάσχει. Αυτό με την μπριζόλα δεν σου έχει τύχει ποτέ? Γιατί εμένα μου έχει τύχει, ας πούμε, και έκανα. Έπαιξα, τι να κάνω. Όχι, δεν μου έχει τύχει. Όχι, Έχω δεν παίξει και σε χώρους μέχρι τώρα, ίσως στη Σφεντόνα, ας πούμε. Είσαι τυχερός. Την πρώτη χρονιά που ερχόντουσαν κάτι κυρίες με βιζόν στις πρώτες θέσεις. Καλά, αυτό δεν είναι ενοχλητικό. Το να τρώει ο άλλος και να μη σ' ακούει, νομίζω, είναι πιο ενοχλητικό. Δηλαδή, δεν έχεις παίξει σε μαγαζιά που να γίνονται χωροί? Όχι, δεν έχω παίξει. Όχι, Όχι, δεν είχα τέτοια εμπειρία. Μάλιστα. Μία φορά μόνο στη Χαλκιδική πάνω, θυμάσαι, που είχαμε ανέβει. Μια δισκοτέκ παλιά. Στην δισκοτέκ, στην παλιά δισκοτέκ που μα ζητάγανε χασαποσέρβικο, έρβηκαν απειλές. Για πες με αυτή την ιστορία, παίξατε τελικά χασαποσέρβικο? Αρχίσαμε, παίζαμε ό,τι ξέραμε. Πότε Βούδας, πότε Κούδας. Διάφορα τουρκοειδή. Ήμασταν μεγάλη ορχήστρα. Ήταν με τον Ορφέα Περίδη όταν συνεργαζόμουν. Πάντως είπες τουρκοειδή. Δεν είσαι προκατηλημένος όμως και με αυτό το είδος της μουσικής, με το ουσάκ, ας πούμε? Όχι. Έχουν βγει και από εκεί διαμάντια, έτσι? Καθόλου, σαφώς. Λοιπόν, και μια και μιλάμε για τα διαμάντια που μπορούν να έχουν βγει από το χώρο του Λούμπεν, ας πούμε, τραγουδιού. Πάμε να παίξουμε τον Ερωτιάρη.
περνάω. Χωρίς εσένα δεν μπορώ εγώ να ζήσω. Το φέρει η μοίρα μου να σ' αγαπήσω. Χωρίς εσένα δεν μπορώ εγώ να ζήσω. Το φέρει η μοίρα μου να σ' αγαπήσω. Γαψούρης με τα χείλια τα δικά σου και με τα μάτια σου τα πονηρά. Θα είναι αργά, πολύ αργά όταν θα νιώσεις ότι δεν έπρεπε να με πληγώσεις. Αφού με βλέπεις μετρημένο χαρακτήρα, δύσκολες ώρες μη με κάνεις και περνάω. Χωρίς εσένα δεν μπορώ εγώ να ζήσω. Το φέρει η μοίρα μου να σ' αγαπήσω. Χωρίς εσένα δεν μπορώ εγώ να ζήσω. Το φέρει η μοίρα μου να σ' αγαπήσω. Θέλω να σε ρωτήσω, Φίβο, αν δουλεύεις με τα αμερικάνικα πρότυπα όπως πρέπει να δουλεύουν οι σύγχρονοι καλλιτέχνες. Με μάνατζερ, με άνθρωπο που σου κάνει τις δημόσιες σχέσεις, με προγραμματισμό. Στις συναυλίες δεν μπορώ να κάνω τίποτα μόνος μου. Είναι αδύνατο να κάθομαι και να κλείνω τις συναυλίες. Άλλωστε, όταν ο καλλιτέχνης μιλάει οικονομικά, κάπου υποβιβάζεται κιόλας, έτσι δεν είναι? Μα και είμαι και άσχετος. Θυμάμαι την αφαίρεση και την πρόσθεση, αλλά από τον πολλαπλασιασμό και μετά έχω πρόβλημα. Δηλαδή, μου φαίνονται σαν αστροφυσική οι αριθμοί. Δεν μπορώ να. Και όχι, σίγουρα. Δηλαδή, συνεργάζομαι με ένα γραφείο management, με το οποίο υπάρχει πολύ καλή σχέση και έχω πολύ καλή σχέση και με την δισκογραφική εταιρεία. Τώρα από εκεί και πέρα, το να έχω ένα γραφείο δημοσίων σχέσεων, ξέρω εγώ, ανθρώπους που να λένε για μένα και τα λοιπά και... Αυτά που κάνει η εταιρεία, έτσι. Ναι, ό,τι γίνεται, ό,τι θέλω να ανακοινώσω, απλά ναι, ανακοινώνεται μέσα από αυτά τα γραφεία. Θέλω να σε ρωτήσω, εάν το κοινό της επαρχίας που... νομίζω ότι στο είδος, το μουσικό το δικό σου, είναι υστερεί λίγο από το κοινό της Αθήνας. Ισχύει αυτό το πράγμα? Όχι πάντα. Υπάρχουν πόλεις που είναι πολύ μπροστά και πόλεις που... Σ' αγαπάμε πιο πολύ. Ναι, δεν υπάρχει επαφή. Ακόμα, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Θα μας παίξεις καινούργια πράγματα. Θα παίξω τη γυναίκα του Πατόκου, καταρχάς. Ο Πατόκος είναι ένας φίλος μου, ο οποίος έχει ένα πολύ ωραίο κορίτσι και στο οποίο έγραψα τον ύμνο. Σε έδειρο Πατόκος? Όχι, όχι, γιατί... Είναι φίλος. Ναι, είναι φίλος, ναι. Από όλες τις γυναίκες των φίλων μου, ποια είναι η πιο αγγελική? Ποια του κρατάει το χέρι πάντα στην καρδιά? Ποια τον ακούει από όλες πιο προσεκτικά? Ποια όταν μαζί του διαφωνεί κάνει καλά και ρίχνει και σε μας καμιά ματιά? Δεν είναι η γυναίκα του Μινά, ούτε η γυναίκα του Ιωσήφ, του Δημητράκη, του Θανάση, του Αλέξη, του Κοσμά. Δεν είναι του Σπόκου, ούτε του Παπαδάκη, ούτε του Κωνσταρόκου, ούτε του Γιάννη, του X-Files ή του χαμένου του Μπουρμά. Είναι η γυναίκα του Πατόκου. Είναι η γυναίκα του Πατόκου. Στις γυναίκες των φίλων μου, ποια τον φροντίζει πιο καλά? Ποια μαγειρεύει μόνο συνταγές κρυφές? Ποια υφαίνει τις νυχτερινές του φορεσιές? Ποια του χορεύει με παλιές μας μουσικές και ρίχνει και σε μας κλεφτές ματιές? Δεν είναι
καμιά πλατίνα ξανθιά, ούτε κανένα κοκαλιάρικο μοντέλο, ούτε φοιτήτρια, μαρβίλες και γυαλιά. Δεν είσαι τύρωση τα σόκου, σαν φελάχα του Μαρόκου, σαν την καραλή, ούτε βάζει τα πουλάκια σε κλουβιά. Είναι η γυναίκα του πατόκου, είναι η γυναίκα του. Στον φίλονο μου, ποια είναι η πιο εμπνευστική, ποια βγάζει αστράκια απ' τη σκληρή τη μοναξιά και μελώδιες από τα χίλια τα σφιχτά, ποια εγκυμονεί τα ομορφότερα παιδιά και ρίχνει και σε μας καμιά ματιά. Δεν είναι, ξέρουν στα περιοδικά, δεν είναι η ολίβ του Ποπάη, του Κωστόπουλου, η γυναίκα ή ο άντρας του Ρουβά. Δεν είναι σύζυγος Πασόκου, σιωπηλή του Αγγελόπουλου. Δεν είναι θεωρία μέσα σ' άρρωστα μυαλά. Είναι η γυναίκα του Πατόκου, είναι η γυναίκα του Πατόκου. Ο χαρακτήρας σου είναι λίγο προς τη σάμπα και προς τη τζαζ, ναι. Ναι, δεν ξέρω αν είναι απαραίτητος προς τα εκεί ή όχι. Γενικώς ο χαρακτήρας μου είναι ραδιοφωνικός. Με την έννοια ότι μεγάλωσα κυρίως ακούγοντας διάφορα πράγματα στο κρατικό ραδιόφωνο όταν ήμουν 10-12 χρονών. Και αυτά σε επηρεάσαν πολύ. Αυτά πάντα είναι κάτι στο οποίο ανατρέχω πάντα. Ναι, νομίζω και οι περισσότεροι από εμάς. Βέβαια έχεις διαλέξει ένα μουσικό που να παίξει μαζί σου, του Δημήτρη, που προέρχεται από το χώρο της jazz. Ναι, αλλά και της κλασικής μου. Για να μας πει και της κλασικής, ναι. Κοίταξε, Χρήστο μου, τα κομμάτια αυτά που παίζουμε με το Φίβο, επειδή ακριβώς είπε ότι είναι ραδιοφωνικά λιγάκι, είναι καμιά φορά όπως γυρνάς στο κουμπί. Ξέρεις, ξαφνικά βρίσκεσαι σε μια μποσανόβα. Μετά πρέπει να παίξει ένα ζεμπέκικο. Ναι. Και κακά τα ψέματα, επειδή ακούμε τόσα πολλά είδη μουσικής, είμαστε υποχρεωμένοι να μπορούμε να κινηθούμε με άνεση. Έτσι και εγώ άρχισα με τον τομέα της κλασικής κιθάρας. Και μετά, οι σπουδές σου ήταν κλασική κιθάρα. Εκεί είναι, αν και δεν σε έχω ολοκληρώσει επίσημα, πήρα κάποια πολύ χρήσιμα πράγματα και μετά άρχισε το ψάξιμο το δικό μου, που στη jazz, με τη jazz, με τη rock. Με τη jazz είπες μόνος σου? Με τη jazz, όταν κάπως εξασκηθείς με την κλασική μουσική, μπορείς να διαβάσεις παρτιτούρα, μπορείς να ακούσεις κάποια πράγματα, έτσι κάπως δυνάμωσε το αυτί μου και μετά μόνος μου, με τους δίσκους, παρέα και ξενύχτια πολλά, έτσι άρχισα να διαλέγω. Λέγαμε να κλείσουμε με ένα πιο μελαγχολικό, αλλά σου φάνηκε κάπως άδειο με τα δύο όργανα τώρα που το κάναμε πρόβα. Ναι, ναι, ναι. Θα σου παίξω τώρα ένα με ένα σκύλο. Για να δούμε λοιπόν. Ένα σκύλο στο κολονάκι, έτσι λέει το κομμάτι. Ωραία. Λοιπόν, Φίβο, να σε ευχαριστήσω. Λοιπόν, Χρήστο μου, χάρηκα. Πάντα καλά, πάντα να είναι μια αφορμή αυτή. Θέλω και λαϊκά τραγούδια να γράψεις για το συγκρότημά μου. Είπαμε. Σε δεσμεύω. Βαγγέλης έξω από το Everest ή στη Λουκιανού. Το μάτι του ακολουθεί, θέλεις δε θέλεις, καθώς βυθίζεσαι στο βίο που λες πως θέλεις, για να ξεφύγεις από το βίο του διπλάνου. Κοιτάει τις γκόμενες που θέλουν να πιαστούν, που καταφτάνουν από χίλιες γειτονιές. Ντυμένες χρώματα για να παραδοθούν στο πρώτο μπράτσο, με φλεβίτσες που θα βρουν στην πρώτη τσέπη, στην πρώτη τσέπη που θα τις λυνώνται οι κλωστές. Ένα σκύλος που το ξέρουν οι γκέι μόδιστροι και οι σεξι φθησικές. Η σιλουέτα
μέτες που στα εξώφυλλα υποφέρουν κάτι σκιές, που η μια την άλλη λένε πως ξέρουν και λένε αγάπη μου με ολοίδιες φωνές. Κοιτάει τα αστέρια ή πότε πότε τα δέντρακια, κοιτάει τα κάστανα που καίνε στη φωτιά. Κοιτάει τα λίγα που απομείνανε παιδάκια, το συντριβάνι, τις καρδούλες, τα παγκάκια, τους καπουτσίνους, στα φλιτζανάκια, τα παγωτά. Κολωνάκι είναι ένα σκύλο, ο Βαγγέλης που τελευταία μόνο εμένα ακολουθεί. Όλο τον διώχνω, του φωνάζω, λέω τι θέλεις. Μου λέει βυθίζεσαι στο βίο που λες πως θέλεις. Και με κοιτάζει όπως κοιτούσες κάποτε εσύ. Το κολωνάκι είναι ένα σκύλο, ο Βαγγέλης που τελευταία μόνο εμένα ακολουθεί. Όλο τον διώχνω, του φωνάζω, λέω ό,τι θέλεις. Μου λέει βυθίζεσαι στο βίο που λες πως θέλεις. Και με κοιτάζει όπως κοιτούσες κάποτε εσύ.